Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι όχι μόνο εγώ και κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να έχει άποψη τι έγινε σε αυτό το τομέα των εξοπλιστικών εδώ και κάμποσα χρόνια. Θέλω να παραθέσω μερικά γεγονότα. Πρώτο γεγονός είναι ότι εγώ χαιρετίζω θετικά ότι την πρόταση που υπέγραψαν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, με χαρά μου είδα ότι την προσυπογράφουν για ίδρυση προανακριτικής επιτροπής όλα τα κόμματα πλην ενός. Αυτό κάτι δείχνει. Θέλω ακόμα να κάνουμε μια υπενθύμηση τι ακριβώς έκανε αυτό το περίφημο άρθρο 86, που είναι προκλητικό και που έχει εξοργήσει τους Έλληνας πολίτες, πιστεύω δίκαια. Κάθε φορά που η δικαιοσύνη έφτανε σε κάποιο πολιτικό, κάτι γινότανε και αυτό το αδίκημα παραγραφότανε. Η απιστία, για παράδειγμα, πιθανόν να έχει παραγραφεί. Δεν παραγράφεται το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Αν ψάξουμε τα γεγονότα με πολύ προσοχή, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Το τεκμήριο της αθότητας το έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, συνεπώς και ο εναγόμενος πρώην Υπουργός Άμυνας. Δεν το συζητάω. Και η λέξη ρεβανσισμός και ρεβανσιστική διάθεση δεν πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί προσφέρει ό,τι χειρότερο στη δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά δηλώνω ότι μόνο ρεβανσισμό δεν έχω για κανένα. Είμαι από αυτούς που έχω ομολογήσει δημόσια ότι στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν πολιτικοί που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Θέλω όμως να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μας και να πω τα εξής. Ο χώρος της Γενικής Γραμματείας Εξοπλισμών. Δεν κάνω χαρακτηρισμό, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι έχει ένα ήδη κατάδικο Γενικό Γραμματέα, έναν άλλο προφυλακισμένο και δύο υπόδικους, αν αυτό λέει κάτι. Θέλω ακόμα, η έρευνα που έκαναν οι εισαγγελείς διαφθοράς, ο Γαβρίλ Μαλής και ο Ιωάννης Σταυρόπουλος, ανακάλυψαν μερικά πράγματα πριν κάμποσο καιρό, πολύ πριν, όταν διερευνούσαν την υπόθεση του Άκη Τσοχατσόπουλου. Βρέθηκαν στους λογαριασμούς της κάποιου φίλου, εγώ θα λέγα κουμπάρου, του εναγόμενου υπουργού, δύο εμβάσματα 500 και 500 χιλιάδες που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει κανείς. Στη λίστα Λαγκάρντ επίσης βρέθηκε 1.300.000 σε λογαριασμό της συζύγου του εναγόμενου υπουργού. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ο εναγόμενος, είπε ότι ήταν πρώην σύζυγου της γυναίκας του, πράγμα που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αλήθες. Τι θέλω να πω, ότι μπορεί να φαίνεται απιστία από τη μία, από την άλλη όμως μπορεί να συνδυαστούν αυτά, ξαναλέω δεν είμαι νομικός, και να δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε. Θέλω ακόμα να κάνω μια μικρή υπενθύμηση στο εξής, ότι ο κ. Παπαντονίου είχε καταδικαστεί τελεσίδικα για ψεύτικο πόθεν έσχη το 2009 και ελέγχονται και άλλες πιθανές τέτοιες δηλώσεις που δεν είναι ειλικρινείς. Θέλω ακόμα να υπενθυμίσω ότι ο τότε Αγέν, ένας αδέκαστος ναύαρχος, ο κ. Αντωνιάδης, ήταν αντίθετος με τον εξυγχρονισμό των 6 φρεγατών, με πολλά επιχειρήματα. Ομόφωναν τότε το Ναυτικό Συμβούλιο, απέρριψε την πρόταση του τότε Υπουργού, δηλαδή του εναγόμενου, του κ. Παπαντονίου, για εξυγχρονισμό αυτών των φρεγατών. Και για όσους έχουν απορία πόσο στήχησε αυτός ο εξυγχρονισμός, έχω πρόχειρα το νούμερο που τον αφορούσε, είναι γύρω στα 488 εκατομμύρια. Και μάλιστα το επιχείρημα ήταν ότι αυτές οι φρεγάτες σε μερικά χρόνια που θα έλυγε η σύμβαση θα ήταν 30 χρόνια, ήταν άχρηστες και προτείνει όλο το Ναυτικό Συμβούλιο, όχι ρε παιδιά, να μην τις εξυγχρονίσουμε, να πάρουμε καινούργιες. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλά.
Αυτά είναι αποδείξεις? Όχι. Είναι όμως λόγος εμείς να ερευνήσουμε τι γινόταν τότε? Πιστεύω πως ναι. Θέλω ακόμα να θυμίσω ένα άρθρο που είχε γράψει η Ιωάννα Ιμάντρου στην Καθημερινή. Ένα δημοσιογράφος που δεν διάκειται ευμενός εμάς. Ένα σκληρό άρθρο που έγραψε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου σε μια εποχή τότε που ο κύριος Παπαντονίου ήταν στο απειρόβλητο και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα σας θυμίζω ότι έκανε μήνυση τότε στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και το επιδικάστηκε ένα ποσό γύρω στις 11.000 και πήγε και το πήρε. Τα νούμερα που αυτή τη στιγμή δεν είναι αμφιλεγόμενα αλλά κατά τη γνώμη μου είναι δεδομένα, είναι τα εξής. Καταρχήν να σας πω ότι το 2003 οι συμβάσεις που υπογράφηκαν επί υπουργίας του κ. Παπαντονίου ήταν 5,5 δις. Αναλυτικά, οι ελεγχόμενες υποθέσεις, ο εξυγχρονισμός υποβρυχίων δεν είναι. Είναι γύρω στα 209 εκατομμύρια. Μεταφορικά αεροσκάφη, 272 εκατομμύρια. Με περιπέτειες στην παράδοση. Ο εξυγχρονισμός που λέγαμε, 481 εκατομμύρια, με αρνητική γνώμη όλων των πάντων στο πολεμικό ναυτικό. 174 άρματα Λέοπαρντ, 1 δισεκατομμύριο, 700 εκατομμύρια, χωρίς πυρομαχικά. Το ξέρει αυτό και η Κουτσίκη Μαριά. Χωρίς πυρομαχικά. 60 συστήματα αυτοπροστασίας μαχητικών, 242 εκατομμύρια. Υπερκοστολογημένα με τους ανθρώπους που ξέρουν, γύρω στο 60%. 12 επιθετικά λιπτόκτερα Απάτσι, 663 εκατομμύρια δολάρια. Εξαιρετικά υπερκοστολογημένα και καπελωμένα. Τα περίφημα ελικόπτερα τα 20, NH90, 699 εκατομμύρια κόμμα ένα. Ξαναλέω, μπορεί το αδίκημα της απιστίας πράγματι να παραγράφεται, αλλά το αδίκημα του ξεπλήματος του μαύρου χρήματος όχι. Εγώ δεν θέλω να φάω περισσότερο χρόνο. Άκουσα με πολύ προσοχή και τον βουλευτή, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης και με πολύ σεβασμό θα ακούσω την άποψή του αργότερα, φαντάζομαι θα μιλήσει κάποτε, και άκουσα και τον κύριο Λοβέρδο. Αν πιστεύει κάποιος σε αυτή την αίθουσα ότι υπάρχει έστω ένας Έλληνας πολίτης, ένας, όχι δύο, ένας, που δημόσια θα έλεγε ότι όχι, να μην το ερευνήσετε, κάνετε λάθος, να μου τον φέρετε μπροστά, να τον δούμε κι εμείς. Είναι ιερή υποχρέωσή μας αυτή η Επιτροπή να δουλέψει σκληρά, να βρει όλα τα στοιχεία. Δεν είναι εξεταστική, είναι προανακροτική και έχει αυξημένες αρμοδιότητες για όσους δεν το ξέρουν και μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα. Και όσοι έχουν απορία, θέλω ακόμα να κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Ο κύριος Παπαντονίου ήταν υπουργός οικονομικών στα γεγονότα του χρηματιστήριου που έγιναν 1999 κλπ. Ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά έκανε παρενέσεις κάθε δύο μήνες ότι το χρηματιστήριο αντανακλάει την ευρωστία της ελληνικής οικονομίας. Τότε άλλαξαν χέρια, για όσους έχουν ασθενική μνήμη, 136 δισεκατομμύρια δραχμές. Δραχμές. Κάποιοι φουκαράδες πολίτες πήγαιναν και πουλάγανε τότε τα οικόπεδά τους. Και γι' αυτό το πράγμα πάλι υπάρχει παραγραφή, δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Έχω, νομίζω, είμαι στον χρόνο μου, κύριε Πρόεδρε, έτσι. 10 λεφτά, δεν τα έχω εξαντλήσει. Τι θέλω να πω? Με πολύ καλή πρόθεση, πολύ σεβασμό στη δικαιοσύνη, πολύ σεβασμό στο τεκμήριο της αθότητας, αλλά θέλω να πιστεύω υπεύθυνα, γιατί δεν έφτασε η χώρα αυτή στη χρεοκοπία τυχαία. Κάτι έγινε και έφτασε εκεί που έφτασε. Θα πρέπει αυτή η προανακριτική επιτροπή με κόπο, με πόνο, με στοιχεία να κάνει τη δουλειά της. Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται γνωστό στο σώμα.